Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Γραφάκο, αγαπητέ Στέλιο, για τα καλά σου λόγια. Και εγώ θα ήθελα από αυτό το βήμα να ευχηθούμε όλοι στον κύριο Γραφάκο που έγινε σήμερα παππούς, απέκτησε ένα εγγονάκι και να είναι το εγγονάκι γερό και δυνατό και να ζεις και να το καμαρώνεις. Λοιπόν, όπως σας ανέφερε και ο κύριος Γραφάκος, θα αναπτύξω λίγο τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις. Θα πούμε ορισμένα γενικά το τι είναι η αυτόλογη μεταμόσχευση και μετά θα αναφερθώ στις ενδείξεις και στις προοπτικές. Η πρόοδος που έχει σημειωθεί στη θεραπευτική αντιμετώπιση του καρκίνου της παιδικής ηλικίας είναι εντυπωσιακή και μάλιστα πολλές μορφές καρκίνου σήμερα θεραπεύονται, όπως η ανοιξία λευμοβλαστική λευχαιμία, η οποία αποτελεί και ένα μεγάλο επίτευγμα της παιδιατρικής οκολογίας. Όμως, υπάρχουν μορφές καρκίνου οι οποίες είναι ανθεκτικές ή υποτροπιάζουν παρά την αρχική ανταπόκριση. Σε αυτούς λοιπόν τους ασθενείς που έχουν χημειοευαίσθητους όγκους, όπου αυξανόμενης της δόσης της χημειοθεραπείας αυξάνεται η ανταπόκριση, μπορούμε να δώσουμε μία αυξημένη δόση χημειοθεραπείας, μία μεγαθεραπεία, και στη συνέχεια να διασώσουμε τον ασθενή μας, να διασώσουμε την αιμοποίησή του, η οποία θα έχει καταστραφεί λόγω της μεγαθεραπείας, με κύτταρα, με αυτόλογα κύτταρα αιμοποιητικά, τα οποία θα έχουμε συλλέξει πριν τη χημειοθεραπεία, πριν τη μεγαθεραπεία, θα τα έχουμε καταψύξει και θα τα χορηγήσουμε στον ασθενή μας μετά το τέλος της μεγαθεραπείας. Αυτή είναι και η αυτόλογη μεταμόσχευση. Η αλλογενής μεταμόσχευση είναι τελείως διαφορετική και αφορά χορήγηση αιμοποιητικών κυττάρων από ένα δότη συγγενή ή μη στον ασθενή που πάσχει η αιμοποίησή του. Τι μεταμοσχεύουμε? Μεταμοσχεύουμε τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα, τα stem cells όπως καλούνται. Και τι είναι αυτά τα αρχέγονα αιμοποιητικά κύτταρα? Είναι πρόδρομα, διαφοροποιεί τα κύτταρα, ικανά να δώσουν γένεση σε όλα τα κύτταρα του αιμοποιητικού και του ανασωπητικού συστήματος μέσω πολλαπλασιασμού, διαφοροποίησης και ορίμανσης. Για να αποφευχθεί η αποθεματική εξάντληση αυτών των κυττάρων, των αρχαίγωνων αιμοποιητικών κυττάρων, αυτά υφίστανται κυταρική διαίρεση. Η πρώτη διαίρεση είναι ασύμμετρη και αυτό για να μην έχουμε ανεξέλεκτο πολλαπλασιασμό. Έτσι, ένα αρχαίγωνο αιμοποιητικό κύτταρο έχει την βασική ιδιότητα της αυτοανανέωσης, δηλαδή παράγει ένα άλλο όμοιό του κύτταρο, το οποίο βρίσκεται στη φάση G0 και μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά πάσα στιγμή, να διαιρεθεί και να διαφοροποιηθεί, και να αντικαταστήσει τη βιολογική φθορά. Στη συνέχεια, τα κύτταρα αυτά, ο άλλος πληθυσμός δηλαδή, διαιρείται συμμετρικά και δίνει στην περιφέρεια τα κύτταρα του αίματός μας, τα λευκά, τα ερυθρά και τα αιμοπετάλια. Όλα αυτά διαδραματίζονται μέσα σε ένα εξειδικευμένο περιβάλλον, όπου υπάρχει αυστηρή τήρηση ισορροπίας μεταξύ αυτοανανέωσης και διαφοροποίησης. Αυτό το περιβάλλον καλείται νησίδα. Και έχουμε τρεις νησίδες, την οστεοβλαστική, την αγκιακή και τη δικτυωτή, και στηρίζονται αυτές οι νησίδες από το στρώμα, δηλαδή από κύτταρα και ουσίες, του οστού, διάφορα κύτταρα παίκτες και εκτός αυτών των κυττάρων, όπως βλέπετε, υπάρχουν και άλλες ουσίες. Μια βασική ουσία είναι η εξοκυττάριος ουσία, το μάτριξ, αλλά και κολαγόνο και μέταλλα. Πού τα βρίσκουμε αυτά τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα? Ποιες είναι οι αιμοποιητικές πηγές? Είναι ο μυελός των οστών που και σήμερα αποτελεί το κυρίως μόσχευμα. Έχουμε μια εμπειρία πολλών δεκαετιών. Είναι το ομφαλικό μόσχευμα, το αίμα δηλαδή του ομφαλίου λόρου και του πλακούντα, και είναι και τα κύτταρα του περιφερικού αίματος.
Τα λέω κινητοποιημένα περιφερικά αρχαίγωνα αιμοπηδικά κύτταρα, γιατί στο περιφερικό αίμα υπάρχει πολύ μικρός αριθμός τέτοιων κυττάρων, οπότε για να πάρουμε επαρκή αριθμό κινητοποιούμε το περιφερικό αίμα. Και ξεκινάμε με το μυελό των οστών. Είναι το εργοστάσιο της παραγωγής του αιματός μας. Είναι ένα τρισδιάστατο πλέγμα από εινίδια, αγκία, στρωματικά κύτταρα, άμορφη πρωτεϊνούχα μάζα, όπως είπα προηγουμένως, στο μάτριξ και μεταξύ των δοκίδων. Μέσα στις νησίδες λοιπόν του πλέγματος βρίσκονται, πολλαπλασιάζονται και διαφοροποιούνται οι αιμοποιητικές κυταρικές προβαθμίδες και έτσι, όπως βλέπετε εδώ από το μυελό, τα αρχαίγωνα αιμοπιτικά κύτταρα, τα CD34, τα οποία δίνουν γένεση στην λεμφική σειρά Β και Τ, στην κοκκιώδη σειρά τα λευκά πολυμορφοπύρινα, γεωζινόφυλλα, μονοπύρινα κλπ, τη μεγακαροκυταρική σειρά που παράγουν τα αιμοπετάλια και την αριθρά που παράγουν τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Αυτά τα αρχαίγωνα αιμοπιτικά κύτταρα χαρακτηρίζονται από αντιγόνα επιφανείας. Και το κυρίως αντιγόνο με το οποίο τα χαρακτηρίζει είναι το CD34. Και έτσι με το CD34 μετράμε την ικανότητα ενός αιμοποιητικού μοσχεύματος, την επάρκειά του. Ο μυελός των οστών περιέχει μεγάλη ποσότητα, δισεκατομμύρια τέτοιων κυττάρων, πολύ λιγότερα το ομφάλιο αίμα και πολύ λιγότερα το περιφερικό αίμα. Έτσι λοιπόν, από το περιφερικό αίμα, για να πάρουμε ένα ικανό αιματικό μόσχευμα, θα πρέπει να το κινητοποιήσουμε. Από τη δεκαετία του 50, ήταν γνωστό ότι τα αρχαίγωνα αιμοποιητικά κύτταρα υπήρχαν στο περιφερικό αίμα και ήταν ικανά να δώσουν γένεση στην αιμοποίηση. Τη δεκαετία του 60 αναπτύχθηκαν διάφορες τεχνητές και συσκευές αιμαφαίρεσης που μας επέτρεπαν να πάρουμε μεγάλες ποσότητες αίματος. Εκείνη τη δεκαετία έγινε επιτυχημένη συλλογή προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων και επίσης έγινε η πρώτη προσπάθεια αυτόλογης εγκατάστασης της αιμοποιίας μετά από χορήγηση μεγαθεραπείας, μυελοφανιστικής θεραπείας και χρήση του περιφερικού αίματος. Το 80 ανακοινώθηκαν οι πρώτες επιτυχείς αυτόλογες μεταμοσχεύσεις. Το 88 άρχισε να γίνεται χρήση αυξητικού παράγοντος για την κινητοποίηση του περιφερικού αίματος και από το 90 έχει ευρεία εφαρμογή πλέον η χρήση των αιματικών μοσχευμάτων και σχεδόν στις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις έχουν αντικαταστήσει τα μυελικά μοσχεύματα. Εδώ βλέπετε την ανωδική πορεία των αυτόλογων μεταμοσχεύσεων με την πάροδο των ετών και σήμερα το 58% των μεταμοσχεύσεων στην Ευρώπη είναι αυτόλογες μεταμοσχεύσεις. Ένα μόσχευμα θα πρέπει να έχει επάρκεια, να είναι ικανό να αναγεννήσει μια αιμοποίηση. Η επάρκεια του μοσχεύματος μετριέται με την κυταρομετρία ροής, μετρώντας τα CD34 κύτταρα. Αυτή η μέθοδος έχει αντικαταστήσει τελείως τη μέτρηση των κυταρικών απικιών. Η δόση του μοσχεύματος συσχετίζεται άμεσα με την αιματολογική αποκατάσταση, δηλαδή θα πρέπει να έχουμε ικανό αριθμό τέτοιων κυττάρων για να επιτύχουμε εγκατάσταση του μοσχεύματος. Η εγκατάσταση του μοσχεύματος σημαίνει ότι την πρώτη μέρα που ο αριθμός των ουδετεροφύλων είναι πάνω από 500 και ο αριθμός των αιμοπεταλίων πάνω από 20.000 σε τρεις διαδοχικές μετρήσεις χωρίς μετάγγιση. Σήμερα από τα περισσότερα μεταμοσχευτικά κέντρα, ο στόχος συλλογής είναι γύρω στα 5 εκατομμύρια CD34, ούτως ώστε να έχουμε ένα ικανό μόσχευμα και το κατώτερο όριο δεν θα πρέπει να είναι λιγότερο των 2 εκατομμυρίων. Δηλαδή, ένα μόσχευμα πρέπει να έχει πάνω από 2 εκατομμύρια κύτταρα για να το χορηγήσουμε.
Τα σχήματα κινητοποίησης είναι με μονοθεραπεία με τον GSF παράγοντα ή με συνδυασμένη χημειοθεραπεία και GSF ή αν έχουμε προβλήματα με τη χρήση ενός νέου παράγοντα, το πλερίξαφο. Ο GCSF είναι μια γλυκοπρωτεΐνη που διαγείρει την επιβίωση, τον πολλαπλασιασμό και τη διαφοροποίηση των προγονικών αιμοποιητικών κυττάρων της κοκκιώδους σειράς και ενεργοποιεί τα ουδετερόφυλλα. Κινητοποιεί αποτελεσματικά τα ηρεμούντα προγονικά κύτταρα και τα προωθεί από τη φάση G0 στη φάση G1 και S στη φάση του κυτταρικού κύκλου. Και εδώ βλέπετε σχηματικά την κινητοποίηση με το GSF, την άνοδο το CT34 και την συλλογή την πέμπτη μέρα του μοσχεύματος. Ανάλογα είναι με την χρήση και της κυκλοφοσφαμίδης που χορηγείται μία δόση GSF παράγοντας και με την άνοδο το CD34 κυττάρων γίνεται η συλλογή του μοσχεύματος. Ο πλερίξαφορ είναι ένας καινούριος παράγοντας, ένα δικυκλαμικό παράγωγο, το οποίο είναι ένας εκλεκτικός αναστρέψιμος ανταγωνιστής του υποδοχεία της χημειοκίνης και οδηγεί στην εμφάνιση και συστηματική κυκλοφορία των όριμων όσο και των πολυδύναμων κυττάρων. Εδώ βλέπετε όλη τη διαδικασία, δηλαδή υποδόριες ενέσεις αυξητικού παράγοντα για την κινητοποίηση. Κινητοποιούνται τα κύτταρα από το μυελό και βγαίνουν προς τη περιφέρεια. Στη συνέχεια συλλέγονται με ένα μηχάνημα κυταραφαίρεσης. Το συλλεγέν προϊόν, το μόσχευμα, στη συνέχεια επεξεργάζεται, του προστίθεται DMSO, το διμέθυλο σουλφοξίδιο. Είναι ένα κρυοπροστατευτικό, ώστε τα κύτταρα να μην καταστραφούν με την κατάψυξη. Καταψύχονται σταδιακά και φυλάσσονται μέσα στο υγρό άζωτο. Στη συνέχεια προετοιμάζεται ο ασθενής με χημειοθεραπεία, μεγαθεραπεία και του χορηγείται το μόσχευμα, το αυτόλογο που έχει φυλαχθεί, σαν μία απλή μετάγγιση στο κρεβάτι. Ακολουθεί η εγκατάσταση του μοσχεύματος με τα πολυμορφοπύρινα που είπαμε πάνω από 500 και τα αιμοπατάλια πάνω από 20.000 και η αποκατάσταση στη συνέχεια της αιμοποίησης. Ο μυελός των οστών συλλέγεται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία παρακετώντας και αναρροφώντας από τις πρόστιες και οπίστιες λαγόνιες ακρολαφίες. Τα πλεονεκτήματα είναι ότι δεν απαιτείται τοποθέτηση ειδικού καθετήρα, είναι μία απλή συλλογή, δεν χορηγούνται κυταροκίνες. Τα μειονεκτήματα φυσικά είναι ότι γίνεται στο χειρουργείο με γενική αναισθησία, έχουμε μια βραδύτερη αιματολογική ανάκαμψη, μπορεί να έχουμε υψηλότερη τοξικότητα και δυνητικά μπορεί να έχουμε μεγαλύτερη πρόσμιξη στο προϊόν με κύτταρα του όγκου. Η συλλογή του περιφερικού αίματος έχει το πλεονέκτημα ότι δεν χρειάζεται γενική αναισθησία, δεν χρειάζεται νοσηλεία ασθενής, γίνεται επ' εξωτερικής βάσης. Έχουμε μια ταχύτερη ανάκαμψη της αιμοποίησης, έχουμε λιγότερη πρόσμιξη του προϊόντος. Και όσον αφορά τα μειονεκτήματά του, μπορεί να χρειαστούν περισσότερες συλλογές για να πάρουμε το επιθυμητό μόσχευμα. Χρειάζεται να τοποθετηθεί ένας κεντρικός φλεβικός καθετήρας για να έχουμε καλύτερη ροή στη συλλογή μας και μπορεί να έχουμε σπάνιες μένα, αλλά ορισμένες επιπλοκές που αφορούν την τοποθέτηση του καθετήρα. Βλέπετε και σχηματικά τη διαδικασία της αυτόλογης μεταμόσχευσης, τη μεγαθεραπεία, τη χορήγηση του μοσχεύματος, την απλαστική φάση και στη συνέχεια την αποκατάσταση, την εγκατάσταση και αποκατάσταση της αιμοποίησης. Οι ενδείξεις της αυτόλογης όσον αφορούν τα παιδιά κυρίως είναι στο νευροβλάστομα, τους συμπαγείς όγκους είναι το νευροβλάστομα, σε μερικές μορφές σαρκωμάτων Ewing, σε όγκους εγκεφάλου και στα λεμφώματα. Στους ενήλικες κυρίως αφορά τις πλασματοκυταρικές δυσκρασίες. Όλες οι μελέτες που αφορούν ε,
τα στοιχεία που έχουμε συλλέξει για τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις του συμπαγής όγκους, κυρίως είναι αναδρομικές μελέτες, είναι παρατηρήσεις από πιλωτικά πρωτόκολλα και δεν υπάρχουν προοπτικές στοιχειοποιημένες μελέτες. Και ευτυχώς τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται μία διεθνή συνεργασία η οποία θα βελτιώσει πάρα πολύ τη συλλογή των στοιχείων. Θα δούμε τα αποτελέσματα και προφανώς θα βελτιωθούν και πολλά που αφορούν την αντιμετώπιση, τη θεραπεία και την έκβαση όλων αυτών των νοσημάτων. Μία σημαντική πηγή σήμερα για τα στοιχεία που αφορούν τις ενδείξεις, τους κλινικούς παράγοντες κινδύνου, την έκβαση των νοσημάτων που αντιμετωπίζονται με αυτόλογη μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων, είναι η πηγή του European Bone Marrow Transplantation, δηλαδή της Ευρωπαϊκής Ομάδας των Μεταμοσχεύσεων, και από εκεί θα σας παραθέσω ό,τι στοιχεία έχω βρει που αφορούν τους συμπαγούς όγκους. Όπως προκύπτει από το EBMT, με στοιχεία που ανακοινώθηκαν το 2018, έχουν γίνει πάνω από 57.000 μεταμοσχεύσεις σε 40.000 περίπου ασθενείς και το 42% αυτών των μεταμοσχεύσεων αφορούν παιδιά. Το 97% αφορούν αυτόλογες μεταμοσχεύσεις. Ένα ποσοστό κυρίως είναι μία μεταμόσχευση και υπάρχουν ασθενείς που έλαβαν 2 και 3 μεταμοσχεύσεις. Εδώ βλέπετε τις ενδείξεις που αφορούν τα παιδιά και τους εφήβους, δηλαδή τους ασθενείς κάτω των 18 ετών, που είναι το νευροβλάστομα, η όγκη εγκεφάλου, κυρίως το μυελοβλάστομα, σαρκώματα γιούν και λευφώματα. Τώρα, όπως προκύπτει από τα στοιχεία του EBMT, πάνω από 17.000 μεταμοσχεύσεις σε παιδιά και εφήβους από 43 χώρες και 390 μεταμοσχευτικά κέντρα, μέση ηλικία ασθενών τα 5,2 έτη, την καλύτερη έκφαση είχαν οι ασθενείς οι οποίοι μεταμοσχεύτηκαν σε πρώτη ύφεση και όχι σε υποτροπή, όπως βλέπετε και για το νευροβλάστομα και για το σάρκωμα γιούν και για τους όγκους εγκεφάλου. Έχουν περάσει σχεδόν πάνω από 35 χρόνια και έχει αποκτηθεί μια σημαντική εμπειρία. Τι έχουμε μάθει όλα αυτά τα χρόνια? Ένα θέμα που απασχολεί τους μεταμοσχευτές είναι το TRM, η τοξικότητα της μεταμόσχευσης, που φαίνεται ότι μετά το 1992 έπεσε κάτω του 5% και μετά το 2002 αρχίζουν να βελτιώνονται αρκετά τα πράγματα και έχει πέσει περίπου στο 1%. Και αυτό λόγω του ότι έχει απομακρυνθεί από τα πρωτόκολλα, από τη μεγαθεραπεία, η ολόσωμη ακτινοβολία, το total body radiation, γιατί απεδείχθη ότι δεν είχε καμία υπεροχή. Επίσης, σε αυτό βοήθησε στην βελτίωση της μείωσης της τοξικότητας και το ότι χρησιμοποιούνται και αιματικά μοσχεύματα, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να κάνουν γρηγορότερη εγκατάσταση. Οπότε έχουμε αποκατάσταση της αιμοποίησης, άρα μικρύνεται ο χρόνος της απλασίας, λιγότερες λοιμώξεις, ο ασθενής είναι καλύτερα και μειώνεται και το κόστος της μεταμόσχευσης. Ένα άλλο θέμα που απασχολεί είναι το remission status, δηλαδή σε ποια φάση της νόσου γίνεται η μεταμόσχευση. Σε υψηλού κινδύνου ασθενείς ή μετά από υποτροπή, είναι πολύ σημαντικός παράγοντας η ανταπόκριση στην έφοδο πριν τη μεταμόσχευση, ούτως ώστε αυτοί οι ασθενείς να έχουν καλύτερη έκβαση. Έτσι, υψηλού κινδύνου ασθενείς με συμπαγείς όγκους, που είναι σε
πλήρη ύφεση, είσαι very good partial response, είσαι partial response, είσαι sensitive relapse, έχουν ένδειξη για αυτόλογη μεταμόσχευση. Οι ασθενείς οι οποίοι έχουν πολύ μία μικρή απάντηση, ένα minor response κάτω του 50% ή έχουν μία σταθερή νόσο, συστήνεται να συμμετέχουν σε κλινικές μελέτες και δεν υπάρχει ένδειξη για τους ασθενείς οι οποίοι δεν απαντούν καθόλου στη χημειοθεραπεία ή έχουν μια ανθεκτική νόσο ή ανθεκτική υποτροπή. Γιατί έχει παρατηρηθεί ότι και μετά τη μεταμόσχευση αυτοί οι ασθενείς έχουν πολύ πτωχή πρόγνωση. Η ηλικία είναι ένας σημαντικός παράγοντας και φαίνεται εδώ ότι για το σάρκωμα Ewing οι ασθενείς κάτω των 10 ετών έχουν καλύτερη έκφραση, ενώ για το νευροβλάστομα η ηλικία έχει ένα cut-off στα 5 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια φαίνεται ότι υπάρχει μια τάση στη χρήση των διαδοχικών μεταμοσχεύσεων, οι οποίες συστήνονται σε επιλεγμένους ασθενείς και υπάρχει και τυχιοποιημένη μελέτη για το νευροβλάστομα που έδειξε ότι οι ασθενείς με διαδοχικές μεταμοσχεύσεις υπερήχαν σε σχέση με αυτούς που έκαναν μία μεταμόσχευση. Όσον αφορά τώρα τα προπαρασκευαστικά πρωτόκολλα, ο συνδυασμός μπουσουλφάνης με λεφαλάνιες φαίνεται ότι έχει προσθέσει πολλά στην έκβαση της μεταμόσχευσης, έχει βελτιώσει την επιβίωση, κυρίως στο νευροβλάστομα και στο σάρκωμα Ewing. Όσον αφορά τις αλλογενείς μεταμοσχεύσεις, δεν φαίνονται να έχουν καμιά ένδειξη στη μεταμόσχευση. Πιθανόν να έχουν ένδειξη σε πολύ επιλεγμένους ασθενείς με πολύ πτωχή πρόγνωση. Τώρα, όσον αφορά το νευροβλάστομα, ξέρουμε ένας όγκος υψηλού κινδύνου σε ασθενείς πάνω από 18 μηνών με μεταστατική νόσο στάδιο 4, ασθενείς κάθε ηλικίας που έχουν όμως και μία ενίσχυση των γονιδίων, επίσης σε ασθενείς με ανθεκτική νόσο στην αρχική χημειοθεραπεία ή μετά από υποτροπή. Και η στάνταρ θεραπεία είναι η πολλαπλή κύκλη χημειοθεραπείας εφόδου, εκτεταμένη χειρουργική αφαίρεση της αρχικής αιστείας, μεγαθεραπεία και αυτόλογη μεταμόσχευση, ακτινοβολία τουλάχιστον τοπικά μετά και συντήρηση με ρετινοϊκό οξύ και ανοσοθεραπεία. Σε μελέτη του EBMT, MT Ladestein, φαίνεται εδώ σε πάνω από 7.000 ασθενείς, 7.500 μεταμοσχεύσεις. Η υπεροχή είχε το σχήμα μπουσουλφάνι με λεφαλάνι ως μεγαθεραπεία. Είχε καλύτερη επιβίωση στα παιδιά κάτω των 2 ετών κατά τη μεταμόσχευση. Μεγάλο ρόλο έπαιξε η φάση της νόσου, δηλαδή πήγαν πολύ καλύτερα αυτοί που ήταν πάνω από τη μερική ύφεση, δηλαδή αυτοί που ήταν σε πλήρη ύφεση, η χρήση των νοματικών μοσχευμάτων και πολύ καλύτερα αποτελέσματα στις αυτόλογες από ό,τι στις αλλογενείς. Εδώ αυτή η τυχεοποιημένη μελέτη από τη ΣΥΟΠΕΝ δείχνει την υπεροχή του σχήματος προετοιμασίας με μπουσουλφάνι, μελφαλάνι και πια αυτό το σχήμα χρησιμοποιούμε ως μεγαθεραπεία. Ενώ παλιά γινόταν τυχεοποίηση με ΣΕΜ και Μπιουμέλ. Οι διαδοχικές μεταμοσχεύσεις φαίνεται ότι δίνουν καλύτερα αποτελέσματα σε σχέση με τους ασθενείς που έχουν λάβει μία μεταμόσχευση και συνεχίζονται να επεκτείνονται οι θεραπείες με στοχευμένες θεραπείες με το ραδιενεργό ιόδιο που ακολουθείται με μεγαθεραπεία ή χωρίς μεγαθεραπεία ή αυτόλογη μεταμόσχευση. Όσον αφορά τη θέση της αλλογενούς μεταμόσχευσης στο νευροβλάστομα, με την έννοια της αλλογενούς σαν ανοσοθεραπεία υπάρχουν αρκετές διχογνωμίες, υπάρχει μεγάλο debate κατά πόσο μπορούμε και κατά πόσο είναι αποτελεσματικό το graft versus tumor effect. Υπάρχει αρκετή συζήτηση για τις απλοταυτόσιμες μεταμοσχεύσεις σε ασθενείς πολύ υψηλού κινδύνου με ανθεκτική νόσο και υποτροπή. Οι στάνταρ ενδείξεις από το BMT αφορά
τη χρήση μεταμόσχευσης σε ασθενείς πρώτης γραμμής που είναι πάνω από 18 μηνών και με διάσπαρτη μεταστατική νόσο ή κάθε ηλικίας με την ενίσχυση των γονιδίων και ασθενείς κάτω 18 μηνών με ανταποκρινόμενη στη χημεθεραπεία υποτροπή και ενίσχυση του γονιδίου χωρίς προηγηθεί σαν μεγαθεραπεία με αυτόλογη μεταμόσχευση. Όσον αφορά τώρα τα σαρκώματα Ewing, η προτινόμενη θεραπευτική στρατηγική αφορά ασθενείς με πολλαπλές οστικές και με μυελικές μεταστάσεις, είναι αμφισβητήσιμη στους ασθενείς με πνευμονικές μεταστάσεις και υπερέχει το σχήμα Μπιουμέλ. Η θεραπεία εκλογής για αυτούς τους ασθενείς με φτωχή ιστολογική απάντηση μετά τη θεραπεία εφόδου και όγκο πάνω από 200 ml είναι η μεγαθεραπεία και η αυτόλογη. Επίσης, ασθενείς με πρωταρχική μεταστατική νόσο εκτός του πνεύμονα και κάθε μεταστατική επιτροπή χωρίς προηγηθήσα μεγαθεραπεία συστήνεται συμμετοχή σε μελέτες. Όσον αφορά τα ραβδομιοσαρκώματα, δεν υπάρχει καμία evidence-based standard indication από το EBMT. Οι όγκοι εγκεφάλου είναι ένα μεγάλο κομμάτι των συμπαγών όγκων. Φαίνεται ότι καλύτερα με μεταμόσχευση ανταποκρίνονται αυτοί που μεταμοσχεύονται σε πρώτη ύφεση από αυτούς που μεταμοσχεύονται σε υποτροπή. Εκείνο που είναι σημαντικό και είναι κανόνας είναι η ολική αφαίρεση του όγκου σε σχέση με τη μερική ή την μη καλή αφαίρεση. Οι ασθενείς, τα indications που υπάρχουν από το EBMT είναι σε ασθενείς πάνω από 3 ετών με high risk μυαλοβλάστομα, σε αυτούς τους ασθενείς δίνεται μεγαθεραπεία και αυτόλογη και σε συνδυασμό με ακτινοβολία. Στα βρέφη δίνεται μεγαθεραπεία και αυτόλογη και αποφεύγεται η ακτινοβολία. Δεν υπάρχει ένδειξη για το επενδύμωμα και πολύ αμφιλογόμενη είναι η ένδειξη για το κλείωμα όσον αφορά τους όγκους του νεφρού. Η μεγαθεραπεία συστήνεται αν επιτευχθεί απάντηση στη δεύτερη γραμμή θεραπεία. Όσον αφορά τώρα τα germ tumors, δεν υπάρχει ένδειξη για τους εξωγενειακούς όγκους οι οποίοι έχουν άρεστη έκβαση με τη συμβατική θεραπεία. Όσον αφορά τους ασθενείς που έχουν ενδοκρανιακούς όγκους, εκεί συστήνεται και σε αυτούς φυσικά που είναι σε υποτροπή. Έτσι λοιπόν, καθαρή ένδειξη υπάρχει για τους ασθενείς με νευροβλάστομα και σάρκωμα Ewing, με αυξανόμενη τάση στο να εφαρμόζονται τάντεμ διαδοχικές μεταμοσχεύσεις. Για τους άλλους συμπαγείς όγκους των παιδιών, λόγω έλλειψης στοιχειοποιημένων δοκιμών, οι ενδείξεις βασίζονται συνήθως σε observational studies, σε case reports και σε τα στοιχεία από το EBMT. Όσον αφορά εντάχει λίγα λόγια τα λεμφώματα, ακούσατε και από την κυρία Νανά που ανέπτυξε πολύ έτσι εκτεταμένα τα λεμφώματα. Η αυτόλογη μεταμόσχευση δεν συστήνεται σαν θεραπεία πρώτης γραμμής, παραμένει άνοιξη για τους ασθενείς σε πρώτη χημοευαίσθητη υποτροπή. Η αλλογενής μεταμόσχευση αποτελεί θεραπεία εκλογής για τους ασθενείς με ανθεκτική νόσο και υποτροπή μετά από αυτόλογη ή πρώιμη υποτροπή κάτω των 12 μηνών μετά την πρώτη γραμμή θεραπεία. Εδώ βλέπετε τη βελτίωση της επιβίωσης με αυτόλογη μεταμόσχευση την τελευταία δεκαετία. Επίσης, καλύτερα αποτελέσματα έχουμε στα χημιοευαίσθητα από ό,τι στα χημιοθεκτικά λεμφώματα. Βλέπετε πώς πέφτει ο αριθμός των μεταμοσχεύσεων τα τελευταία χρόνια με την χρήση των κυταρικών θεραπειών, δηλαδή των CAR T-cells. Για το λέμφωμα Hodgkin δεν υπάρχει καμία ένδειξη στην πρώτη πλήρη ύφεση. Υπάρχει ένδειξη σε δεύτερη χημοευαίσθητη υποτροπή, η ανθεκτική νόσο, και εδώ βλέπετε πάλι
τη βελτιωμένη έκβαση που έχουμε τα τελευταία δεκαετία. Τα χημιευαίσθητα Hodgkin πάνε πολύ καλύτερα από ότι τα χημιοδεκτικά. Όσο για τον Burkitt λέμφωμα, ενδείκνυται σε ασθενείς με μη ικανοποιητική απάντηση στη χημιοθεραπεία και σαν γέφυρα σε αλλαγενή μεταμόσχευση. Αυτά τα Hodgkin που υποτροπιάζουν έχουμε το πρόβλημα διότι παίρνουν πολύ εντατική θεραπεία σαν πρώτης γραμμής θεραπείας. Δεν μπορούμε να κάνουμε καλή συλλογή και μπορεί και δύσκολα έχουμε επίτευξη ύφεσης. Οι προοπτικές τώρα που ανοίγονται, εκτός του ότι η αυτόλογη μεταμόσχευση μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις κυταρικές θεραπείες και χρησιμοποιείται, καθώς και στη γονιδιακή θεραπεία και αποτελεί ένα θέμα ανάπτυξης σε άλλη φάση, η προοπτική σήμερα της αυτόλογης είναι να γίνεται σαν στο σπίτι, δηλαδή ο ασθενής να είναι επιξητορικής βάσης και υπάρχουν διάφορα μοντέλα, είτε να είναι εξ ολοκλήρου εξωτερικός ασθενής, να κάνει τη συλλογή, τη μεγαθεραπεία, την αντιμετωπιστή απλαστική φάση στο σπίτι ή να γίνει ένα συνδυασμός, inpatient, outpatient, να είναι μια μεικτή διαδικασία. Για να γίνουν όμως όλα αυτά, παρόλο που η διεκπαιρέωση στο σπίτι είναι εφικτή και ασφαλής σε επιλεγμένους ασθενείς, ναι, και οικονομικά ανεκτή για τον ασθενή, προϋποθέτει να έχουμε διαθέσιμο μεταμοσχευτικό κέντρο όλο το 24ωρο, να υπάρχει διαθέσιμη κλίνιστη μονάδα, να υπάρχει αποκλειστική τηλεφωνική γραμμή επί 24ωρου βάσεως επί 365 μέρες με δυνατότητα άμεσης επικοινωνίας με τον ιατρό της μονάδας για την παροχή φροντίδας. Ο ασθενής πριν την αυτόλογη να είναι σε πλήρη ημερική ύφεση και να έχει ένα καλό στάτους κλινικό. Να υπάρχει δυνατότητα παροχής ιατρικής φροντίδας 24 ώρες το 24ωρο, να υπάρχουν καλές συνθήκες στο σπίτι και η απόσταση του σπιτιού από το μεταμοσχευτικό κέντρο να είναι κάτω της μιας ώρας οδήγησης σε ώρα αιχμής. Η παρακολούθηση όλων αυτών των ασθενών και είναι ομαδική. Εκτελείται από μία ομάδα ανθρώπων, από αιματολόγους, ογκολόγους, νοσηλευτές, παιδιάτρους και όλες τις ειδικότητες, ούτε ώστε να έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα και αυτοί οι άνθρωποι να μπορέσουν να σηκώσουν το βάρος της ασθένειάς τους, να περάσουν μέσα από το τούνελ και να συναντήσουν το φως. Όπως έλεγε ο Γκέτε, το αίμα είναι όντως ένας εξαιρετικός χυμός και τα CD34, τα κύτταρα, τα αρχέγωνα, ποτίζουν το δέντρο της ζωής, πλουτίζουν τα αυτόλογα αιμοπαιτικά αιμοσχεύματα και χαρίζουν ζωή σε όλους τους ασθενείς που χρειάζονται την αυτόλογη μεταμόσχευση. Και θα ήθελα, τελειώνοντας, να πω ότι έχω την τιμή και τη χαρά να με έχουν αποδεχθεί στο ογκολογικό τμήμα που διευθύνει η κυρία Κοσμίδη και με τη βοήθεια της κυρίας Κοσμίδη και με τη βοήθεια όλου του νοσηλευτικού, του ιατρικού προσωπικού να μπορέσουμε να οργανώσουμε τις αυτόλογες μεταμοσχεύσεις εδώ, στο ογκολογικό τμήμα του Μητέρα και να αντιμετωπίσουμε όλους τους ασθενείς που έχουν ανάγκη αυτής της θεραπευτικής διαδικασίας. Σας ευχαριστώ πολύ.